Καλησπέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ξεκάθαρη θέση να μην ανοίξει στα σχολεία πλην της τρίτης ηλικίου. Είχαμε εδώ και χθες και σήμερα εκπροσώπους της ΟΛΜΕ, ταυτίζονται με αυτήν την θέση. Τι αναμένετε εσείς, Υπουργέ, από εδώ και μπρος, και αν έχετε και κάποια πληροφορία για αυτά που θα ανακοινώσει η κυρία Κεραμέως στις 6 το απόγευμα. Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο από όσα λέει η κυρία Κεραμέως. Δυστυχώς δεν υπήρχε καμιά διαβούλευση, παρότι ζητήσαμε να γίνει πριν το Πάσχα μια συνεδρία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, διαδικτυακά, και όλα τα κόμματα και η Επιτροπή Αρμόδια του Υπουργείου Υγείας να έρθει να κουβεντιάσουμε το θέμα. Είναι ένα μείζον θέμα. Ουσιαστικά το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα της οικονομίας είναι τα ζητήματα τα οποία καθορίζουν το ζήτημα της υγειονομικής μάχης που δίνουμε. Δεν θέλησε η κυβέρνηση να μοιραστεί προβληματισμούς και συνευθύνη, θα έλεγα, γιατί όχι, με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Θέλησε μόνη της να λάβει την απόφαση. Πάνω σε αυτό, κύριε Φίλε, εκτιμάτε ότι είναι πολιτική απόφαση, γιατί έως τώρα ουσιαστικά... Είναι αμυγός πολιτική απόφαση. Για να μας το διευκρινίσετε, γιατί αυτό, εισηγείται η Επιτροπή υπό τον κύριο Τσιόδρα και των υπολείπων επιστημόνων και αποφασίζει ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός. Δημοσίως γνωρίζουμε ότι ο ιατρικός κόσμος δεν έχει ενιαία γνώμη. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πολλές απόψεις διαφορετικές. Και στην Επιτροπή μέσα υπάρχουν προβληματισμοί. Διατυπώθηκε άλλωστε και επισήμως διαφορετική. Δεν έχουμε, όπως στην προηγούμενη φάση, μια ενιαία καθολικά αποδεκτή πρόταση των επιστημονικών φορέων και εμπειρογνωμόνων. Έχουμε πολλές απόψεις, οι οποίες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπετε ότι γίνεται στα σχολεία της υπόλοιπης Ευρώπης. Η Ιταλία πάει για Σεπτέμβριο. Και η Ισπανία. Και η Ισπανία. Βλέπετε. Οι άλλοι αργά-αργά και δεν ξέρουμε. Βλέπετε ότι η Ρουμανία πάει για Σεπτέμβριο. Δηλαδή η Γαλλία, το μπακαλωριά στη Γαλλία τελείωσε. Δεν το δίνουν φέτος. Και αλλού. Στην Αμερική είδατε ότι 50 περίπου, από τις 50 τόσες πληθυσμοί, τώρα τα σχολεία δεν ανοίγουν. Άρα, πάμε για Σεπτέμβριο. Άρα, για να το διευκρινίσουμε, τι πολιτικούς, ποια ερμηνεία πολιτική δίνετε εσείς σε αυτή την επιλογή? Κοιτάξτε, δεν θέλω να προκαταλάβω, να ακούσουμε το απόγευμα θα πει η κυρία Κεραμέως. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι φτιάχνετε ένα, κατά γνώμη μου, πλαστό κλίμα επιστροφή στην κανονικότητα. Γιατί λέτε και στον ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, για να απαντήσετε και συνολικά, ότι επί της ουσίας οι αποφάσεις αυτές δεν είναι υγειονομικές, επιστημονικές, είναι πολιτικές. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Μα τη λαμβάνει ο προσωπικά. Μα τη λαμβάνει προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Πολιτικές αποφάσεις είναι. Και με δεδομένη τη διαφωνία στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, ποιον ακούει η κυβέρνηση? Ποιον ακούει? Μόνο έναν, δύο, τρεις, πέντε επιστήμονες? Εδώ στα κανάλια βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφωνίες. Την ανησυχία στην κοινή γνώμη δεν την λαμβάνει υπόψη της? Το γεγονός ότι επί δύο περίπου μήνες οι πολίτες όλων των ηλικιών με υποδειγματικό τρόπο ακολούθησαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν το λαμβάνει υπόψη της? Τώρα για πόσο καιρό ανοίγει τα σχολεία? Αξίζει αυτό το ρίσκο? Λέει ότι θα τα ανοίξει τα σχολεία από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Και μάλιστα θα πηγαίνουν εναλλακτικά. Δεν θα πηγαίνουν κάθε μέρα, θα πηγαίνουν μέρα παραμέρα τα παιδιά. Στην ουσία θα πηγαίνει το κάθε παιδί, θα πάει 10-12 μέρες, το πολύ, στο σχολείο. Αξίζει αυτό το ρίσκο για 12 μέρες που θα πάει το παιδί? Υπάρχει εκπαιδευτική αντίληψη? Δηλαδή θα μάθει κάτι περισσότερο στα 12 μέρες το παιδί? Όχι βέβαια. Άρα η σκοπιμότητα λοιπόν. Η δική σας η πρόταση ουσιαστικά είναι μόνο να ανοίξει η τρίτη ηλικίου για τις πανελλαδικές, και με ποιο τρόπο? Ακριβώς, με τις πανελλαδικές. Θα γίνει κανονικά μάθημα στην τρίτη ηλικίου με πολύ δραστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν προστασίας, ασφάλειας, υγιεινής. Μπορεί να γίνει αυτό, ενώ στο σύνολο της εκπαίδευσης είναι σχεδόν αδύνατο να ληφθούν τέτοια μέτρα και να υλοποιηθούν. Να σας πω κάτι, ναι, που είναι σημαντικό. Λένε ότι θα έχουν μάσκες στα παιδιά στο σχολείο μέσα, ότι θα υπάρχει αντισηπτικό. Ποιος θα επιβαρύνεται τα έξοδα για να έχει μια-δυο μάσκες την ημέρα το παιδί? Ναι. Η οικογένεια? Είναι ένα ερώτημα. Ως προς τα αντισηπτικά, ο κ. Παπαθανάσης που μιλάγαμε είπε πριν, ότι θα είναι μέρημνα της πολιτείας τα αντισηπτικά. Για τα αντισηπτικά, ναι, όμως να διευκρινίσουμε. Ναι. Για τις μάσκες... Μα δεύτερον τώρα, σημαντικό. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μάσκα στο σχολείο με κάποια διάρκεια και επιμέλεια? Εντάξει, είναι σαν να μην υπήρχαν ποτέ μαθητές στη ζωή μας. Κάτι άλλο. Τα σχολεία, όπως ξέρετε, δεν έχουν καθαρίστριες όλη τη μέρα. Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς καθαρίστριες?
Σημαντική παράμετρο αυτή. Επίσης, τα σχολεία, ξέρετε, ότι δεν έχουν βρύσες πολλές και σε απόσταση να πλένουν τα χέρια τα παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, η σχολική υποδομή δεν είναι σαν τη Σουηδία, για παράδειγμα, που εκεί παίρνουν πολύ ισχυρά μέτρα. Δεν είναι εύκολο. Να σας ρωτήσουμε. Θα μπορούσα και άλλα πρακτικά θέματα να πω, αλλά θα πω ένα πολύ ουσιαστικό. Ναι. Τα τεστ. Χρειάζονται μαζικά τεστ. Το Βέλγιο ανοίγει πιο αργά τα σχολεία του, ξεκινώντας από προχθές Δευτέρα, 25.000 τεστ κάθε μέρα. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει 60.000 τεστ όλο το δίμηνο. Είναι διαφορετική η λογική. Θα είναι περισσότερα τα τεστ, αλλά και πάλι δεν θα αποκτήσουν μαζικό χαρακτήρα από ό,τι μαθαίνουμε και μας λέει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Φίλη. Το βλέπω. Αλλά αν δεν έχουμε τεστ για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο μάλιστα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ανοίγει είναι με μέσον όρο υψηλό, είναι κοντά στο 60, πολύ, πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού στην λύκεια και γυμνάσια είναι στα 60 και με υποκείμενα νοσήματα. Πώς θα ξεκινήσετε χωρίς τεστ τα σχολεία στους εκπαιδευτικούς? Αφήνω τα παιδιά. Στους εκπαιδευτικούς καταρχήν. Γι' αυτό η ανησυχία της ΟΛΜΕ είναι πραγματική. Αφορά συνολικά τη δημόσια υγεία. Αφορά βεβαίως τους εκπαιδευτικούς, αλλά δια των εκπαιδευτικών συνολικά τη δημόσια υγεία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φίλη, για τις ιερές ακολουθίες. Πώς βλέπετε το πλαίσιο που πάει να δημιουργηθεί? Θεωρείτε ότι υπάρχουν και εκεί κίνδυνοι? Δεν ξέρω τι πλαίσιο υπάρχει, να το καταλάβουμε. Οπότε, έχω ακούσει μόνο για την ατομική λατρεία ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή. Εντάξει, τα άλλα δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ στο σύνολο των θεμάτων. Θέλω να μείνω σαφής στο θέμα της εκπαίδευσης. Που είστε και ο αρμόδιος τομέαρχης. Και να πω κάτι. Μέσα σε αυτή την κρίση της πανδημίας βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση να προωθήσει δύο νομοθετήματα στη Βουλή. Το ένα σήμερα, αύριο, είναι το νομοσχέδιο εις βάρος του περιβάλλοντος. Το χειρότερο από το 1974 στη χώρα μας. Το οποίο θεωρεί ότι το περιβάλλον είναι εμπόδιο για τις επενδύσεις και με το οποίο καταργούνται φορείς προστασίας του περιβάλλοντος που υπάρχουν και το οποίο δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά χέρσωσης στα δάση. Αυτό το νομοσχέδιο είναι σίγουρα έξω από την συγκυρία. Γιατί ξέρετε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, η αιτία των πανδημιών την τελευταία 20 ετία στον κόσμο και του έμπολα και του SARS και όλα, είναι η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση και κυρίως στην άγρια φύση από όπου απελευθερώνονται οι ιοί άγνωστοι μέχρι τώρα στην επιστήμη. Αυτά δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη ούτε την κλιματική αλλαγή. Φαντάζομαι θα το συζητήσετε και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αυτό την Πέμπτη. Και έτσι, το δεύτερο είναι θέμα είναι το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση που είναι σε διαβούλευση τώρα, το οποίο εκτός των άλλων προβληματικών και πολύ επικίνδυνων ρυθμίσεων, όπως είναι ότι απαγορεύει σε παιδιά άνω των 17 ετών να φοιτούν στα ΕΠΑΛ, δηλαδή απαγορεύει τη τεχνική εκπαίδευση, τη δημόσια τεχνική εκπαίδευση σε παιδιά άνω των 17 ετών, και ουσιαστικά του λέει αν έχεις λεφτά, πήγαινε με ένα βάουτσερ σε ένα ΚΕΚ. Δηλαδή βρούτσεις και ραμαίως στην ίδια γραμμή με τα ΚΕΚ και τα βάουτσερ. Αλλά πέρα από αυτό, αυξάνει τον αριθμό των παιδιών στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, τον αριθμό των παιδιών σε κάθε τμήμα, σε κάθε τάξη μέσα. Το είχαμε μειώσει ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 22, το αυξάνει στο 25 και 26. Αυτό, να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και για τους λόγους υγιεινής που αναφέραμε. Εδώ πάμε για δεκαμελή τμήματα να κάνουμε. Φέτος, από το Σεπτέμβρη. Δεν θα τελειώσουμε σε ένα μήνα. Πολύ μεγάλα τα ζητήματα της παιδείας, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και θα τα συζητήσουμε εν εφέτο χρόνο να πάνε όλα καλά. Μην υποτιμάτε το θέμα της δημοκρατίας. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να συζητιώνται με τρόπο ουσιαστικό και ο ΣΥΡΙΖΑ επικοδημητικά συμπεριφέρεται όλη αυτή την περίοδο, το ξέρουμε πολύ καλά. Να συζητιώνται όμως και όχι αποφασίζομαι και διατάσσομαι όπως κάνει η κυβέρνηση και όπως είδαμε και χθες το Πρωθυπουργό να λέει με ύφος αυτοκράτορα. Εμπιστεύτηκα τους πολίτες. Τι εμπιστεύτηκα? Εγώ αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση της Πέμπτης. Θα νιώσουμε λίγο πάλι ζωντανοί για να θυμηθούμε και την άλκηση πρωτοψάλτη για την οποία επίσης είχατε αντιδράσει τις προάλλες, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε.